Ανακάρδιο. Φυτό είναι. Φυτό είναι. Καλπίτου είναι. Βασικά χαρακτηριστικά. Διχασμός, αναποφάσιστος. Αίσθημα ότι μέσα του υπάρχουν δύο θελήσεις. Η μια τον παροτρύνει να κάνει κάτι και η άλλη να μην το κάνει. Από την μια θέλει να κάνει καλό και από την άλλη κακό. Από τη μια κάθεται στον ώμο του ένας δαίμονας, από την άλλη ένας άγγελος. Είναι πνεύμα αντιλογίας, προσβάλλεται εύκολα, είναι μνησίκακος, δύσπισος. Μετανιώνει για τα άσχημα λόγια που είπε, για ό,τι κακό έκανε με λύτια. Άλλοτε κακός και πικρόχολος. Μια σύγκρουση δηλαδή. Ακαταμάθηκε η επιθυμία να βρίζει χυδαία. Τη μια μπορεί να σε βρίζει για να ξεχέσει και την άλλη στιγμή να είναι άγγελος, έτσι, να... Έστις φυσής, φίνας, ξύλινης, επωνοκέφαλος, το SOU στην κοιλιά, στη ράχη, στα άκρα. Έστις ότι τα μέλη σφίγγονται από το εντομένο επίδεσμο. Κράσμπες ρυθμικές με χτύπους σύγχρονους με το σπιγμό. Δύσκολη κένωση ακόμα και αν τα κόπλα είναι μαλακά. Έντονη στομαχόπονη που εκτείνονται στην πλάτη. Λιγούρα. Καταπίνει βιαστικά τις τροφές και τα ποτά, ακόμα και όταν δεν πεινάει πολύ. Κράτος στο στομάχι. Όλα τα ενοχλήματα βελτιώνονται όταν τρώει. Τρώγοντας νιώθει καλύτερα ψυχολογικά. Φλίκτενες που συνοδεύονται από έντονο κνησμό. Χειρότερα το πρωί με τη διανοητική εργασία και τη σωματική άσκηση με τα ζεστά επιθέματα. Καλύτερα το βράδυ με την ανάπαυση τα τρώει. Το φαγητό εξαφανίζει κάθε σύμπτωμά του. Σε ψυχικές παθήσεις συχνά που υπάρχει έντονη σύγκρουση, είναι ένα φάρμακο που δίνεται συχνά σε ψυχικά νοσήματα του στυλ, ακόμα και σε ψυχώς και τα λοιπά. Αυτή η αίσθηση πολλές φορές περιγράφουν ότι ακούνε μια φωνή καλή στο δεξί αυτή και μια φωνή στο κακή στο αριστερό. Όπου υπάρχει αυτή η σύγκρουση, έτσι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εκεί. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καταστάσεις όπου υπάρχει έντονη σύγκρουση στο σπίτι, η μάνα και ο πατέρας είναι σε άλλη φάση και το παιδί γεννιέται με ένα αίσθημα ανεπάρκειας, με αυτό την αφιταλάτευση να μην μπορεί να... Έτσι.